πωλήσει. Από ηλικία 20 και 1 ετών. Από τα πρώτα στάδια της ασθενείας. Ό,τι και να πω, θα είναι ό,τι με το νου ή με το συναίσθημά μου έχω συμβάλει. Βίωμα είναι βέβαια, αλλά ό,τι έχει ζήσει, δεν θα μπορέσω να το περιγράψω. Γιατί είναι αδύνατο να περιγράψουμε έστω και ένα πόνο που έχει ζήσει ο άλλος. Όχι όμως και μια ζωή όπως έχει ζήσει ο Γιώργος. Καταρχάς, ο Γιώργος ήταν άνθρωπος υπομονής, όπως το ακούτε. Ένα μέρος από την υπομονή του Ιώβ την είχε και ο Γιώργος. Παράδειγμα, όταν ανοίγαμε συνειδητή στο σπίτι του, μου έλεγε «Δοξάζω το Θεό, κύριε Κώστα, που είμαι εδώ μέσα, σε αυτό το δωματιάκι». Γιατί τον έξω κόσμο που είναι απατεώνας και πλανάει τους ανθρώπους, δόξα τω Θεώ, μου δίνει την υπομονή να τον αποφεύγω, ώστε να μην αμαρτάνω βλέποντας τα έξω ή ζώντας όπως η έξω. Είχε ο Γιώργος υπομονή. Είχε όμως ο Γιώργος και ένα άλλο έργο δυνατό. Αυτό που είναι το πρωτοδύναμο έργο και που ονομάζεται προσευχή. Και παράδειγμα, όχι πάντοτε, αλλά αρκετές φορές, κύριε Κώστα, κάνουμε μια παράκτηση, κάνουμε ένα πόδιμνο, ο Γιώργος, άλλοτε πάντα, επειδή μελετούσε την Αγία Γραφή και ήθελε να κολλήσει το μυαλό του, να μην τα αφήνει ανενέργητο. Κύριε Κώστα, εσείς είστε θεολόγος. Δεν με ρωτάτε κομμάτια, γραμμούλες μέσα από το Ευαγγέλιο, από τους όρους, να δούμε, θυμάμαι πώς τα λέει η Γραφή. Ή αντιστρόφως, με ρωτούσε εκείνος, κύριε Κώστα, αυτό μέσα από την Αγία Γραφή, πού το λέει και πώς το λέει. Εκείνος το ήξερε και ρωτούσε εμένα. Ήταν μελετητής της Γραφής, ο Γιώργος. Όμως, παρά την ασθενειά του, Γιώργος ήταν πρόσχαρος άνθρωπος. Δεν τον έλεγε στον Γιώργο, παρότι και δεν περπατούσε και πονούσε και κατάκριση ήταν, εγώ τον έβλεπα με ζωγραφισμένη τη χαρά στο στόμα του. Αυτά είναι κομμάτια από τη ζωή του. Εγώ προσωπικά τα έζησα, εγώ τα είδα. Ο Γιώργος ήταν ο άνθρωπος εκείνος που φρόντισε πάντα για την ψυχή του. Δεν τον είδα, δεν τον άκουσα να μου διαμαρτυρηθεί γιατί είμαι έτσι. Ακούστηκε ένα άλλο στην ιδιότητα. Ο γαμπρός μου ήταν 52 ετών στο νοσοκομείο. Αυτός που έχει φύγει και θα ταμώσουμε. Πονούσε στο νοσοκομείο πολύ, μιλάει το γαμπρό μου. Μάκη, στάσα αγόρι μου να πάρω ένα τηλέφωνο. Λίγο το τηλεφωνό μου, επικοινωνώ με τον Γιώργο. Έλα να ακούσεις, του λέω.
Γιώργο, τι κάνεις? Δόξα σοι ο Θεός, είμαι καλά. Τα ακούτε? Στο κρεβάτι, στον πόνο, στο σταυρό ο Γιώργος. Κατάτυπος. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Το έλεγε από μέσα μου. Η απάντηση από τον γαμπρό μου, ο οποίος έφυγε μετά από 4 μέρες, εγώ καλέ δεν έχω φτάσει σε αυτό το ύψος. Δεν λέω ποτέ αυτά τα πράγματα και να είσαι κατάκητος 30 χρόνια περίπου. Αυτός, την ευχή του να απομένει ο Γιώργος, σταυρώθηκε, αλλά αναστέλλεται.